Την επόμενη Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, θα εγγενιαστεί όλο καινούριος ξενώνας φιλοξενία συγγενών ασθενών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Βόλου. Το νέο οίκημα βρίσκεται στην κάτω πλευρά του Αχιλοπουλίου, δίπλα από το μουσείο, και ανακατασκευάστηκε χάρη στη δωρά του γνωστού Βολιώτη Ευεργέτη Χαράλα Μπουτσιμά. Μιλάμε για έναν ξενώνα μικρός, αλλά σαφώς είναι κάτι, γιατί είναι πολύ πρωτότυπο. Σε 3-4 νοσοκομεία στην Ελλάδα υπάρχει κάτι ανάλογο, και αυτό πάλι με δωρεές του Νιάρχος. Εδώ είναι 4 δίκλινα δωμάτια όπου θα μπορεί να φιλοξενήσει 8 ανθρώπους με το κανονικό τους μπάνιο, με ολοκένουργια υποδομή, που όλα αυτά είναι από το δωρητή μας και τον ευχαριστούμε και άλλη μια φορά. Αυτό φτιάχτηκε για τους ανθρώπους τους που έχουν χαμηλά οικονομικά εισοδήματα και είναι από την ορεινή Μαγνησία ή από τα νησιά. Ουσιαστικά για αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος συνάνθρωπό μας που είναι και εκτός Μαγνησίας, που έχει τον ασθενή του εδώ πέρα και δεν μπορεί να πληρώσει ξενοδοχείο, δεν θα το δεχτούμε. Ο ξενώνας μπορεί να φιλοξενήσει έως 8 άτομα και διαθέτει όλες τις ανέσεις. Το κόστος κατασκευής του ξεπέρασε τα 75.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο θα λύσει το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συγγενείς ασθενών που διαμένουν μακριά από το Βόλο και πρέπει να βρουν ξενοδοχείο για να μείνουν μέχρι ο δικός τους άνθρωπος να πάρει εξιτήριο. Θα έρχονται οι συγγενείς των ασθενών που κάθονται αρκετές μέρες εδώ πέρα και που δεν μπορούν να βρουν κάπου να μείνουν. Σε μια διαδικασία που θα είναι αρκετά εύκολη, μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου, μαζί με το εισιτήριο, θα ελέγχεται αν υπάρχει δωμάτιο και θα του δίνονται τα κλειδιά ώστε να μπορεί να μείνει με έως 7 μέρες, έτσι, για να υπάρχει μια κανονικότητα και να μπορούμε να εξυπηρετούμε και άλλους ανθρώπους. Και θα λύγει όταν παίρνει ο άνθρωπος το εξιτήριό του ή ξεπερνάει το όριο των 7 ημερών. Αυτά με τις υπηρεσίες του νοσοκομείου.